Καλημερούδια και καλώς ήρθατε στην 16η μέρα του vlog μας. Έχω ντυθεί λίγο Catwoman σήμερα στα μαύρα μου, θα αλλάξω και τσάντα. Αν και έχει πάρα πολύ κρύο, τώρα έξω δείχνει 7 βαθμούς, θα πάρω το χοντρό μου του μπουφάν τουλάχιστον. Έχω φορέσει και άλλη μια μπλούζα από μέσα, να μην κρυώσω τώρα λίγο πριν τις γιορτές. Αυτό μου έλειπε τώρα. Και μαζί με το vlog μας και αυτή τη βδομάδα που ακόμα δεν έχουν τελειώσει όλες οι υποχρεώσεις που έχω να κάνω. Τέλος πάντων, ελπίζω τουλάχιστον να βγάλω τη μία δουλειά σήμερα αφού γυρίσω. Τώρα φεύγουμε. Πάμε σε ένα κατάστημα με ρούχα που θέλω να πάρω κάτι που είδα. Που από ό,τι ρώτησε, έστειλε χθες μήνυμα στο Instagram και μου είπαν ότι υπάρχει. Οπότε τώρα θα πάω να το πάρω, να το δοκιμάσω πρώτα και μετά να το πάρω. Και μετά πάμε σε ένα event. Στην άλλη άκρη της Αθήνας. Και πρέπει να ανοίξω GPS να βρω πώς μπορώ να πάω χωρίς να μπω δακτύλιο. Γιατί έχω και αυτό, με πιάνει σήμερα. Και να φτάσω και πιο γρήγορα. Γιατί ποιος ξέρει τι ώρα θα φτάσω. Θα γίνεται έξω στους δρόμους, είμαι σίγουρη θα γίνεται χαμός. Οπότε πάμε να φύγουμε στο και λίγο πιο γρήγορα. Γιατί θέλω να πέρασω και λίγο Ποθανόπουλο πρώτα. Να πάρω μήπως και βρω αυτό που θέλω να πάρω. Λοιπόν, έχει 6 βαθμούς. Ακόμα το αμάξι δεν έχει πιάσει θερμοκρασία. Μου έχει σηκωθεί πέτσα. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω πόσο κρύο. Έχω βάλει αέρα να έρχεται και από το. Και εδώ από τους αεραγούς μπροστά και από τα πόδια κάτω. Λίγο να μου ζεσταθούν τα ποδαράκια μου. Και θέλω να σας πω ότι εχθές, το χθεσινό το βίντεο, δεν ξέρω, μπορεί να σας φανεί λίγο περίεργο. Ίσως σας έχω πει ότι θα σας πω κάτι και δεν σας το λέω ποτέ. Ναι, δεν συμβαίνει αυτό επειδή ξέχασα να σας το πω. Απλά επειδή πήγε μετά πιο αργά από ό,τι περίμενα. Και ήθελα 11 η ώρα να έχω κοιμηθεί. Πράγμα το οποίο έγινε. 11 η ώρα κοιμόμουν χθες. Τι έχει συμβεί εδώ? Κάτι έχει συμβεί. Α, έχουνε τρακάρει. Anyway, Παναγίτσα μου και Χριστούλη μου. Έφυγα από αυτό το στενό που σας έχω πει. Είναι, πώς σας το λέω. Το στεγνό πάλι. Α, καλά. Το στενό των αναστεναγμών. Πώς σας το λέω, δεν ξέρω. Είπα να κάνω το γύρο. Γιατί δεν γίνεται. Παιδιά ήταν κολλημένη μέχρι τη λεωφόρο και πρέπει να κλείσω και τη λεωφόρο και λέω ούτε καν. Δεν υπάρχει αυτό. Χειρότερο στενό από αυτό δεν υπάρχει σε όλη την Αττική. Ο Κανάκης σήμερα έχει τα γενέθλιά του και τελικά αποφασίσαμε το δώρο που του πήρα και για γενέθλια και για τις γιορτές, γιατί του πήρα ένα καλό όπως σας έχω πει, να του το δώσω τώρα, να το... Όπα. Αποφασίσαμε να το δώσω τώρα λοιπόν για να το ευχαριστηθεί και όλες αυτές τις ημέρες. Οπότε είπαμε να του το δώσουμε τώρα που είναι τα γενέθλιά του. Και του κάναμε και ένα έξτρα δωράκι πέρα από αυτό. Την ημέρα που είχα πάει τον Αλέξανδρο για κούρεμα, το κουρίο που τον πήγαμε είναι, αν θυμηθώ, θα σας βάλω και τα στοιχεία από κάτω γιατί με το ζητάτε πάρα πολλές. Είναι μόνο για άντρες, δεν είναι και για γυναίκες. Και πέρα από το ανδρικό το κούρεμα που έχουν σαν υπηρεσία, έχουν και μια υπηρεσία περιποίησης όπου σου κάνουν μάσκα, peeling, ατμοθεραπεία, μασάζ, σου κάνουν τέτοια πράγματα διάφορα. Και τη μέρα που πήγαμε για το κούρεμα του Αλέξανδρου το είδα ότι έχουν και τέτοια, πώς το λένε, τέτοια, έλα, καταλάβατε, και του το έκλεισα. Και του το είχα προπληρώσει για να πάει την ημέρα των γενεθλίων του να κάνει και το κούρεμά του και την περιποίησή του. Και πήγε χθες και του άρεσε πάρα πολύ. Σας τα λέω αυτά για ιδέες δώρων. Σε περίπτωση που έτσι ψάχνεστε κι εσείς τι δωράκια μπορείτε να κάνετε. Στους δρόμους γίνεται της κακομοίρας. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, παιδιά, τι γίνεται. Είναι λόγω της βροχής τώρα. Είναι, εντάξει, πολύ λογικό. Είναι και οι γιορτές. Και γίνεται, σε πιάνει απόγνωση. Φανταστείτε για να έρθω από το Θανόπουλο σε αυτό το μαγαζί που θέλω εδώ πέρα, που το οποίο είναι τίποτα, έτσι, κάποια λίγα μέτρα, με το αυτοκίνητο έκανα πάρα πολλή ώρα, δεν έβρισκα και να παρκάρω, βρήκα να παρκάρω, τώρα πιο μακριά, ένας κακός χαμός. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι να μην πάω στο event τελικά. Δεν ξέρω, πραγματικά τρομάζω. Τώρα εδώ πέρα που είμαι παρκαρισμένη και περιμένω να πάει η ώρα 10 για να ανοίξω το κατάστημα που θέλω να πάω να πάρω τα ρουχαλάκια. Βλέπω τα μάξια που περνάνε δίπλα μου σε ένα στενό, πάρα πολύ μικρό στενό και με έχει πιάσει απόγνωση. Ακούστε λίγο τώρα τι έπαθα στο Θανόπουλο. Πάω στο Θανόπουλο στο ταμείο, πληρώνω κανονικά. Εμένα το πορτοφόλι μου, το φερμουάρ με τα κέρματα, τίγκα στα κέρματα μέσα. Τίγκα, πιο τίγκα δεν γινότανε. Και έτσι όπως έχω μέσα τα πράγματά μου, βάζω μέσα και τα αρέστα που μου έδωσε η κοπέλα. Πάω να φύγω.
Πάω να βάλω το πορτοφόλι μέσα στην τσάντα και σκουντουφλάει το πορτοφόλι στον αγκώνα έτσι όπως είχα ανοίξει για να βάλω μέσα τα πράγματα και μου πέφτει το πορτοφόλι ανοιχτό όπως το είχα πάνω στη βιασύνη μου να φύγω για να προλάβω και τελικά έχω φτάσει 10 λεπτά νωρίτερα. Τέλος πάντων, και μου πέφτει το πορτοφόλι κάτω και χύνονται όλα τα κέρματα στο πάτωμα, στο Θανόπουλο. Είχε κέρματα, είχε ένα σταυρουδάκι, είχε ένα καθρεφτάκι, είχε γενικότερα, είχε. Φαντάζεστε τώρα, έτσι, πόσο αντισηπτικό έχω ρίξει στα χέρια μου για αρχή και πόσο γρήγορα προσπαθούσα να μαζέψω τα κέρματα από το πάτωμα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μόλις πάω δοκιμάσω τα ρούχα που θέλω, θα ανοίξω GPS, θα μπω μέσα στο κίνητο με ηρεμία, θα πάρω 2 βαθιές ανάσες. Θα ανοίξω το GPS να δω πόση ώρα είναι για να φτάσω στο Παγκράτη και θα δω τι θα κάνω. Αν είναι πάρα πολύ ώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Έχω έρθει στην Ελισάβετ, στην Ερυθρέα, να δοκιμάσω πάρα πολύ ωραία. Βασικά ήρθα για ένα συγκεκριμένο πράγμα, θα σας το δείξω σε λίγο, αλλά δεν γίνεται να μην δοκιμάσω και κάτι άλλο. Βρήκα αυτό εδώ πέρα το τέλειο. Πώς σας το λέω εγώ, λόσο μου, αλλά δεν είναι λόσο μου γιατί είναι πάνω κάτω το ίδιο, αλλά εγώ επιμένω να το λέω λόσο μου. Και δείτε πόσο ιδιαίτερο είναι. Wow, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου αρέσει και το χρώμα. Όσες με ακολουθείτε στο Instagram θα ξέρετε ότι στο Elizette θα βρείτε τα πιο ωραία και πιο άνετα τζινάκια που κυκλοφορούν. Σαν αυτό εδώ το μαύρο, είναι πολύ ελαστικά και πολύ άνετα και δεν τα νιώθεις. Πραγματικά δεν τα νιώθεις καθόλου. Και ήθελα να σας δείξω αυτό το υπερτέλειο γουνάκι. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Πάρα πολύ μαλακό, εννοείται συνθετικό. Και δείτε. Εντάξει, είναι τέλειο. Έχει και την κουκουλίτσα του. Αυτό το σετάκι είναι ο λόγος που ήρθα. Που σας έλεγα ότι θέλω να πάω στην Elizette γιατί έχω δει ένα πάρα πολύ ωραίο σετ. Δεν είναι υπερτέλειο. Αυτό τώρα να το φορέσει στις γιορτές, είτε Χριστούγεννα, είτε Πρωτοχρονιά μέσα στο σπίτι, ούτε να είσαι υπερπαραγωγή με την μπούλια και τον αυγερινό. Να είσαι έτσι όμορφη, κομψή, σικάτη. Δείτε παντελόνι τώρα. Τα κουμπάκια που σας λέω ότι μου αρέσουν πολύ. Το χρώμα του το υπέροχο. Πώς το λέμε αυτό το χρώμα, Ματζέντα. Ματζέντα, wow. Τέλειο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας είπα στην περιγραφή όλα τα στοιχεία για το κατάστημα της Elizette. Έχει και e-shop, αν είστε επαρχία μην φοβηθείτε ότι δεν θα μπορείτε να έρθετε στην Ερυθρέα. Έχει και e-shop που στέλνει σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Και θα τα δείτε όλα εκεί. Θα σας δείξω κι εγώ εδώ όσο πιο πολλά μπορώ. Καλά, εντάξει. Είναι υπέροχο. Και αυτό ήθελα πολύ να σας δείξω. Μου αρέσει πολύ το χρώμα και το λαχούρι που έχει πάνω και πιο πολύ το μανίκι. Αυτό εδώ πέρα που κάνει το μανικάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει το μπουφάν αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο, ζεστό. Το φοράω τώρα από τα 2 λεπτά και έχω σκάσει, πάρα πολύ ζεστό. Δείτε υπέροχο χρώμα. Τέλειο. Και αυτά τα 2 φερμουάρ που βλέπετε εδώ δεν είναι διακοσμητικά. Είναι για να ρυθμίζεις εσύ σε ποιο ύψος το θέλεις. Κοιτάξτε εδώ ένα απλό παντελόνι μαύρο φοράω. Ένα πουλοβεράκι απλό και πώς το στυλ μπορεί να γίνει τέλειο όταν φοράς και ένα κασκόλ. Και ειδικά αυτό εδώ το κασκόλ το οποίο εγώ το αγάπησα. Και θα φύγω με αυτό το κασκόλ από εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, για μένα, δεν ξέρω εσείς τώρα αν έχετε τελειώσει με τα δωράκια σας ή όχι, ένα κασκολάκι για δώρο είναι ό,τι πρέπει. Είναι ωραίο, δεν χαλάς πολλά χρήματα. Αυτό εδώ είναι και πολύ καλά ποιοτικά, είναι πολύ καλό ποιοτικά και δεν είναι ακριβώς, δεν είναι αυτό το κασκόλ που μπουχτίζεις και δεν μπορείς να το φορέσεις και τραβάς και μετά δεν έχει που να το αποθηκεύσεις. Είναι πολύ ωραίο, ζεστό, αλλά λεπτό το υφασματάκι του. Δείτε τι όμορφο. Και να σας δείξω έχει και άλλα χρώματα. Ορίστε και η Elizette. Να τη δείτε και στο YouTube. Κοιτάξτε τι ωραία χρώματα που μπορείτε να βρείτε. Και πέρα από αυτά έχει και αυτά εδώ. Και έχει και τέλεια scrunchies. Με πολύ πολύ ύφασμα αυτά τα scrunchies τα μπόλικα.
τα οποία μπορείς να πιάσεις με ένα λαστιχάκι τα μαλλιά σου και απλά αυτό να το περάσεις από πάνω και να φαίνεται όλο αυτό. Επίσης να σας πω ότι τις έχετε και στο e-shop τις τσάντες. Ναι. Ωραία. Θα βρείτε και τσαντούλες και πορτοφόλια και ζώνες. Δείτε τι ωραίο backpack τώρα, ε. Είναι πανέμορφο και το χρώμα του κάνει σαν σουετάκι. Είναι τέλειο. Αυτό που σας λέω, αν έχετε κάποιον που αγαπάτε πολύ και δεν θέλετε να πάρετε απλά ένα κασκόλ, ένα σετ, ένα κασκόλ, ένα σκράντσι, μια τσαντούλα ή ένα πορτοφόλι, αυτή εδώ είναι τέλεια. Αχ παιδιά, έχω γίνει παγωτίνη. Παγωτίνη έχω γίνει. Τι να σε πεις, πάρα πολύ κρύο. 10 βαθμούς βέβαια λέει, αλλά μου φαίνεται ότι έχει πιο πολύ κρύο από ό,τι πριν. Το πρωί εννοώ. Λοιπόν, παιδιά, η Ελισάβετ είναι πάρα πολύ γλυκιά. Είναι πάρα πολύ γλυκό κορίτσι. Και, αχ, μου έκανε και ένα δωράκι. Κοιτάξτε, μου είχε βάλει και ένα λουλούδι. Δεν το έχω δει ακόμα, θα το δω μετά. Πήρα εγώ ένα δωράκι για κάπου που πρέπει να δώσω κάτι. Και πήρα και τα ρούχα για, αχ, τα Χριστούγεννα. Παρακαλώ. Και... Τι μου είπε η κοπέλα. Τι σου είπε. Ότι 20 Δεκεμβρίου έχουν παραλαβεί από LG. Έχουν παραλαβεί από LG. Έχουν παραλαβεί από LG. Το στεγνοτήριο μας θα είναι μέσα σε αυτή την παραλαβή τους ή δεν θα είναι. Έτσι μου είπε. Λοιπόν, εδώ στο αναστεναγμού του στενό θέλω να δω τι έχει μέσα στο δωράκι, στην τσάντα με το δωράκι που μου έδωσε η Ελισάβετ. Αχ, παιδιά, είναι υπέροχο, δεν το πιστεύω. Αυτό το στενό εδώ είναι το αναστεναγμό, σας το λέω. Δεν ξεκινάς, δεν πας πουθενά. Είναι εντάξει, ένα πανέμορφο γουράκι, έχει και το 22 επάνω. Ελισάβετ, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έχει πει ότι βλέπει τα βίντεο μου η Ελισάβετ από πριν. Γνωριστούμε λόγω της συνεργασίας με την Ελισάβετ. Είχαμε κάνει μια συνεργασία πριν λίγο καιρό στο Instagram. Έτσι εγώ τη γνώρισα. Και συγκινήθηκα τώρα που πήγα. Γιατί μου είπε κάτι το οποίο πραγματικά με συγκίνησε. Εγώ σήμερα πήγα καθαρά για να αγοράσω αυτό το σετάκι που είχα δει που φόραγε και ξετρελάθηκα που πήρα. Πήρα και ένα έξτρα δωράκι, ένα κασκόλ που σας λέω για μια φίλη μου που δεν της είχα πάρει κάτι. Οπότε της πήρα το κασκόλ που μόλις το είδα, λέω εντάξει, είναι υπέροχο. Πήρα και ένα για μένα, βασικά. Τέλος πάντων. Και μου είπε η Ελισάβετ ότι τότε που κάναμε τη συνεργασία στο Instagram, όλα τα κορίτσια που είδατε από εμένα το κατάστημα και ψωνίσατε, ήταν όλα τα κορίτσια σου που σε παρακολουθούν πάρα πολύ ευγενικά και με πολύ καλό λόγο και ότι τις λέγατε και για εμένα πάρα πολύ καλά λόγια και νιώθω πάρα πολύ συγκίνηση γι' αυτό και ευχαριστώ την Ελισάβετ που μου το μετέφερε, που μου το είπε. Και πραγματικά και εγώ νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για εσάς και συγκίνηση για όλα αυτά τα καλά σας λόγια που λέτε ακόμα και σε μένα αλλά και σε άλλα άτομα. Όπως και με τη συνεργασία μου είπε πραγματικά όλα τα κορίτσια που αγοράσαν και μου στέλνουν μηνύματα να με ρωτήσουν. Ήταν όλες πάρα πολύ ευγενικές και χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα δεν χαίρομαι, ξέρετε γιατί απέναντι γίνονται έργα στη δικιά μας τη Λωρίδα. Γι' αυτό και έχουμε καθυστερήσει, έχουμε τέτοια καθυστέρηση σε αυτό εδώ πέρα το στενό του αναστεναγμού που σας λέω, που είναι ακόμα χειρότερα. Και εγώ θέλω να διακτηνιστώ στο Παγκράτη, υποτίθεται τώρα. Τι πιστεύετε, θα διακτηνιστώ στο Παγκράτη? Δεν νομίζω. Να χαμηλώσω, μην την πατήσω όπως εχθές, γιατί εχθές μου κόψε το YouTube ένα κομμάτι. Σας το είπα, δεν θυμάμαι καν στην τρέλα που ζω σήμερα. Έχω ένα χαμόγελο γιατί περνώ από έναν δρόμο στον οποίο είχα περάσει πάλι τελευταία φορά, μία και μοναδική ήταν τότε και τώρα δεύτερη φορά που περνάω από εδώ, πριν 6 χρόνια παρά κάτι μέρες, που ερχόμουν να αναγνωρίσω κάτι φίλους του Κανάκη. Πήγαινα να γνωρίσω κάτι. Την πρώτη φορά θα γνώριζα τους φίλους του Κανάκη. Τα είχα πρωτοφτιάξει με τον Κανάκη. Και ήταν η πρώτη μέρα που θα γνωρίζα τους φίλους. Ήταν μαζεμένοι στο σπίτι, στα παιδιά που έχει παντρέψει ο Κανάκης. Ήταν μαζεμένοι όλοι και θα πήγαινα να τους γνωρίσω. Και θυμάμαι ότι είχα πάρει πάλι. Επειδή είχε πάρει πάλι πολύ κίνηση και δεν κατέβηκα την Κηφισίας. Κατέβηκα από περιφερειακή. Και τώρα ξανά έτσι, γιατί πάω έτσι, εκεί κοντά που είναι το σπίτι των παιδιών. Και θυμήθηκα που ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και είχα πάρα πολύ άγχος που θα τους γνωρίσω. Ήμουν έτσι σταματημένη στα φανάρια καλή ώρα όπως τώρα. Και κοιτούσα συνέχεια το μακιγιάζ μου να δω πώς είμαι. Πω, μου ξυπνήσε κάτι αναμνήσεις ο δρόμος εδώ τώρα, απίστευτες. Ζάλισα το στενό, μπορεί και 10 φορές γύρω. Βρέθηκε μια θέση πάρα πολύ κοντά, είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί κάποιος είχε ξεπαρκάρει μόλις. Αλλά το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι έχω περάσει έξω από τον χώρο που υποτίθεται είναι το event πάρα πολλές φορές.
Μου έλεγε ότι πέρναγα από το χώρο και δεν έχω δει άνθρωπο να μπαίνει μέσα, ούτε κάποια κίνηση. Λέτε να έχω κάνει κανένα λάθος τώρα στην ημερομηνία. Την κοίταξα τώρα και πριν κατέβω από το αυτοκίνητο. Έχω φτάσει, όλα καλά. Εδώ είναι. Και περιμένω τώρα για το rapid test. Περιμένω να μου κάνουν το rapid test τώρα. Εν τω μεταξύ μίλησα με μια κοπέλα που μένει εδώ στην περιοχή και μου είπε ότι μάλλον εκεί που πάρκαρα δεν επιτρέπεται. Βέβαια ήταν όλοι παρκαρισμένοι, δεν είδα κανείς να έχει ειδικό αυτό, ούτε είδα κάπου πινακίδα, μόνο ότι έχει λαϊκή, μόνο αυτό είδα. Τώρα το πιο πιθανό είναι να κλαίω, γεννώντας. Βίντεο μου, άλλα κορίτσια από άλλα κανάλια. Δεν το είχα τέλει. Λοιπόν, κάτσε να βρούμε το 16. Να το. Έλα, για βγάλε το ανθρωπάκι από εδώ μέσα. Για βγάλε το. Βάου. Βάου, κοίτα, είναι ένας μάγος. Ο ένας μάγος είναι. Φέρε να δείξουμε λίγο τι είναι. Ευχαριστώ. Αυτό. Είμαστε έτσι λίγο σε μία τρελά, χτυπάει το τηλέφωνο του Κανάκη συνεχώς για χρόνια πολλά και εγώ δεν βρίσκω λίγο χρόνο να καθίσω να σας μιλήσω, τώρα πήγε μέσα. Λοιπόν, να έκανα ένα μπάνιο με το που γύρισα, δεν γινότανε, ένιωθα ότι πρέπει να κάνω μπάνιο οπωσδήποτε, λίγο να χαλαρώσω. Και πάμε να ανοίξουμε από Yogi T το νούμερο 16, που είναι το Ginger Orange, ορίστε. Και από NYX το νούμερο 16 έχει μέσα ένα Soft Matte Lip Cream. Και το νούμερο 16 από Look Fantastic έχει Look Fantastic από Bubble Tea. Αυτές εδώ πέρα τις φουσκίτσες που έχεις μέσα στην πανιέρα και βγάζουν τα σαπούν. Πώς τα λένε, παιδιά, δεν είναι τίποτα, θα συνέλθω. Είναι οι μέρες αυτές που έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου και στο κεφάλι μου. Λοιπόν, αυτά δεν θα δείτε κάτι με τούρτα και οτιδήποτε για τον Κανάκη, γιατί αποφασίσαμε να του σβήσουμε τη Δευτέρα την τούρτα μαζί με τον Αλέξανδρο. Να σβήσει ο καθένας την τουρτίτσα του. Ναι, συμφωνείς. Θέλεις ή θέλεις να έχεις μόνο σου πάρτι δικό σου? Δεν βαριέσαι, πες. Ούτε που με νοιάζει. Έχει πολύ γέλιο ο μικρός. Τώρα έχει αρχίσει και κάνει κάτι γκριμάτσες απίστευτες. Έβαλα πριν κάνω και μπανάκι τα ρούχα που πήρα για τα Χριστούγεννα από την Ελισάβετ, από το Ελιζέτ. Την παντελόνα και το πουκάμισο και του άρεσαν πάρα πολύ και του Κανάκη. Γιατί δεν έχει προλάβει ακόμα να δει τις ιστορίες μου, το βίντεο θα ανέβει αύριο. Και του άρεσε πάρα πολύ το παντελόνι. Παιδιά, τι να σας πω, είναι εκπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να προσπαθήσω αύριο να μην κάνω τίποτα, να μην πάω πουθενά, να καθίσω μέσα στο σπίτι μου να ράξω όμορφα και ωραία και πραγματικά να μην βγω ούτε για περίπτερο που λένε, που λέει ο λόγος, τόσο πολύ. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, ευχαριστώ που ήσασταν για ακόμα μια φορά και παρακολουθήσατε το βίντεο και θα σας δω πάλι αύριο. Γεια σας!